καλά σε νερό που βράζει. Αυτές μόλις πήρανε μπρος, άρα μπορείς να τις ανοίξεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Βράζουμε τις πένες. Μπορείτε να βάλετε όποια μακαρόνια θέλετε. Δημήτρη και αγαπητοί εσείς που μας βλέπετε. Έχεις το νου σου. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, ναι. Έχετε και το νου σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε να βράσουν τελείως. Αν λένε 13 ή 9, δεν ξέρω τι λένε οι πένες, εσείς τα μισά. Γιατί θα ξαναβράσουν στο φούρνο. Στο φούρνο, σωστό. Εντάξει. Δύο τηγάνια που καίνε καλά. Λίγο ελαιόλαδο, ρίξε εσύ εκεί. Λοιπόν, ξαναλέω μία φορά. Φτιάχνουμε. Λίγο ακόμα. Φτιάχνουμε πένες στο φούρνο με ζαμπονάκι και τυράκι. Και. Πρόσεχε, ξεχυλίσει εκεί πέρα. Σουτάρουμε το πράσο. Μισό. Στο ένα τηγάνι βάζουμε το πράσο. Και στο άλλο. Το σπανάκι. Βάζω το σπανάκι. Εύκολα πράγματα. Λοιπόν. Είπα 6 φορές λοιπόν, γιατί δεν ξέρω, το έχω χάσει. Έχω το νόμο. Χαμηλό το βρεσί, είναι. Κάτσε. Λοιπόν, αν χαμηλωθώ τις πένες, θα ησυχάσω. Αυτό πάει εδώ. Εντάξει, μια χαρά έχει το νου σου, έτσι. Παιδιά, δύο τηγάνια. Εσείς τώρα, αν θέλετε, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε ή να φτιάξετε. Δεν θα φτιάξετε δύο φαγητά, βέβαια, τη μέρα που θα αποφασίσετε να κάνετε τα μακαρόνια μου, φαντάζομαι, έτσι. Άρα, αν θέλετε, κρατήστε τη μία συνταγή για τη μία μέρα και την άλλη και για την άλλη. Συνταγή για μία άλλη μέρα. Εδώ, το σπανάκι, εάν βάλω πάνω το καπάκι, θα μαραθεί γρήγορα. Για να το κάνω πιο γρήγορα, ρίχνω λίγο νεράκι, γιατί βιάζομαι τώρα, έτσι. Λίγο ατμό παραπάνω χρειάζομαι, okay. Οπότε, ή δύο χωριστές συνταγές, ή αν θέλετε και έχετε κέφια, το πράσο και το σπανάκι μαζί. Α, το προδοκλώνετε. Εγώ το κάνω χωριστά, okay. Και στο ένα τηγάνι κρεμμυδάκι και στο φρέσκο άλλο, και ξέρω. Κρεμμύδι φρέσκο και ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει να σοταριστούν, να πάρουν χρώμα τα λαχανικά. Αυτό που θέλω είναι να μαραθούν. Στο φούλι φωτιές μου. Είναι εντάξει. Στο φούλι φωτιές μου και μέχρι να το σώσουμε εδώ πέρα, να το φουντώσουμε το θέμα. Πάμε διαφημίσεις.